ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Θα είναι μεγάλη καταστροφή για μας αυτό. Πάλι με προβληματισμούς, πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα κινηθούμε. Λήψη έξυπνων μέτρων στο πλαίσιο του lockdown από αύριο κιόλας και σίγουρα μέχρι και μετά την καθαρά Δευτέρα, προανήγγειλε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελεώνη. Το καταστροφικό σενάριο, αν θα γίνει, περιμένουμε από στιγμή να ανακοινωθούν τα μέτρα. Τι θα γίνει ακριβώς, δεν ξέρουμε. Εκεί που είχαμε πάρει μια ανάσα, είχαμε μια κινητικότητα με τις εκπτώσεις και αυτή η παράταση που δώσαμε μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν πάρα πολύ θετική και υπήρχε μια κινητικότητα. Τώρα αυτό θα κοπεί από σήμερα, από αύριο, οπότε θα τα κλείσουν. Θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας. Οι λοιμοξιολόγοι, μετά και την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων και υπό τον φόβο των μεταλλάξεων, βρίσκεται μπροστά σε σκληρές αποφάσεις. Δηλαδή, αν δεν ανοίξει η εστίαση, δεν μπορούμε να περιμένουμε να ξανακινηθεί η αγορά. Γιατί απλούστατα ο κόσμος είναι κλεισμένος μέσα στα σπίτια του και τρέχει μόνο σε κάποιες τράπεζες να πάρει τα αναλώσιμα για το σπίτι του, σούπερ μάρκετ, που εκεί βέβαια δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όσο άτομο και να μαζέψει. Δηλαδή, έχουμε δύο ταχυτήτων μέτρα. Ναι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πολύ μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στους ελέγχους από τους αρμόδιους μηχανισμούς, τόσο στις μετακινήσεις όσο και σε χώρους εργασίας. Κουρασμένοι, οι επαγγελματίες στον κλάδο του ρουχισμού, της ένδυσης και της υπόδυσης αντιδρούν και μόνο στη σκέψη ενός νέου lockdown. Η γνώμη μου είναι ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός πέρσι την Άνοιξη είχε βγει και είχε πει ότι η οικονομία δεν αντέχει και ότι δεν θα κάνει άλλο lockdown. Και το φθινόπωρο είχαμε 2 μήνες lockdown. Τώρα, αν αυτό ξανασυμβεί, πραγματικά θα είναι καταστροφή. Νομίζω επιλεκτικά στους νομούς οι οποίοι έχουν πρόβλημα να επιβληθεί ένα lockdown, αλλά στους άλλους όχι. Και όπως είπα, το εμπόριο και τα μικρά καταστήματα δεν είναι εστία επώασης και μετάδοσης του κορονοϊού, γιατί εμείς προσέχουμε πάρα πολύ, δεν μας παίρνει να αρρωστήσουμε. Προσωπικά, βλέπετε, φοράω 2 μάσκες, απολυμμένουμε τα χέρια μας συνέχεια, εξυπηρετούμε τις πελάτησές μας με όλα τις προφυλάξεις που μας έχουν διδάξει και πραγματικά ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Το 2020 ήταν κακή χρονιά για τη βιομηχανία της ένδυσης, όμως ούτε το 2021 φαντάζει ρόδινο για τους επαγγελματίες του χώρου. Δεν μπορούσαμε να ρευστοποιήσουμε το 100% των εμπορευμάτων. Μάλλον και δεν περιμέναμε το 100%, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι να μπορούμε να το ρευστοποιήσουμε. Πάμε πάλι πίσω, γυρνάμε πάλι πίσω. Θα είναι μεγάλη καταστροφή για μας αυτό. Αναλυτές υπολογίζουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η αξία των στόκ σε καταστήματα και αποθήκες φτάνει τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το διπλάσιο από το συνηθισμένο. Παγκοσμίως υπάρχουν δισεκατομμύρια αξίες ρούχα αδιάθετα. Στην Ελλάδα είναι πάνω από 350 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Γιατί παρακολουθώ γενικότερα το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο σχετικά με τη δουλειά μας. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου μειώνουν κατακόρυφα τις νέες παραγγελίες από τα εργοστάσια της Νοτιοανατολικής Ασίας και λένε ότι έχουν αποθήκες γεμάτες με τόνους από απόλυτα ρούχα της περασμένης σεζόν. Ήσασταν μάλλον στις επιχειρήσεις που έστω και τελευταία στιγμή στήσατε κάποιο site. Δεν ξέρω αυτό αν θα αποτελέσει τελικά άσο στο μανίκι. Θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση αναγκαστικά, προς το ενεργειακό κομμάτι. Βέβαια, γι' αυτό πάλι δεν είναι ότι θα σωθούμε από εκεί. Τουλάχιστον είναι κάτι καλύτερο από ότι αν θα είμαστε τελείως κλειστά. Και αυτό για να πάρει μπρος και να δουλέψει σωστά, θέλει να περάσει καιρός. Δεν είναι τόσο απλό και το ίντερνετ. Οπότε θα είναι καταστροφή άμα μας κλείσουν για ακόμα μια φορά. Για να είμαι ειλικρινής, έχουμε ήδη ξεκινήσει και να κάνουμε βίντεο για να μπορέσει ο κόσμος να δει τα προϊόντα μας, τα καινούργια, έτσι ώστε να τον ενημερώνουμε σωστά. Και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μπορούμε. Εμείς τα δείχνουμε διαδικτυακά. Δουλεύουμε πολύ καλά και το Instagram και το Facebook.
προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να έχουμε επαφή, γιατί μας το ζητάνε και όλα και οι πελάτες μας δεν θέλουν να χάσουν επαφή και είναι λογικό. Και να μπορούν να έχουν μια καλύτερη άποψη για το τι γίνεται, για τα δρόμενα τέλος πάντων και τα δρόμενα και της μόδας. Είναι και αυτό κάτι που μας αρέσει, θέλουμε να έχουμε επαφή με αυτό, θέλουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να τα δίνουμε, να τα διαθέτουμε και με courier και μέσα στην πόλη και να τα παραδίδουμε και οι ίδιοι μας στους χώρους τους.